Τι κάνετε, πρόεδρε? Γεια σας. Καλησπέρα. Χρόνια καλά πολλά. Είμαστε, καλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, δεν είπαμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Υγεία, δύναμη, κουράγιο. Έτσι. Τα χρειαζόμαστε αυτά όλα. Αλλά κυρίως χρειαζόμαστε την υγεία και την ψυχική ηρεμία. Και για να έχει ο Αριανός, νομίζω, ψυχική ηρεμία, πρέπει να κερδίσει αύριο. Απλώς λίγο πριν ξεκινήσει ο πρόεδρος, ναι, δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. Έχετε ακόμα 25 λεπτά, ναι, για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟ Κόφη. Ναι. Να μην σε διακόψω στην κουβέντα. Ωραία. FM κενό ΠΑΟ ονοματεπώνυμο στο 54526, Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. 3 εισιτήρια για το Άρης Ξάνθη. Τρίτη στις. Πότε είναι, 7.30. Σε 7.30 FM κενό Άρης ονοματεπώνυμο. Και 2 εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής αύριο στο Παλέ. FM κενό Άρης Μπάσκετ. Στο 54526. Εκεί που πρέπει να έχει γεμάτο γήπεδο, πρόεδρε. Οπωσδήποτε. Πρέπει να είναι το γήπεδο γεμάτο. Πρέπει ο κόσμος του Άρη να καταλάβει ότι ο Άρης αύριο δίνει το πιο κρίσιμο παιχνίδι της ιστορίας όλης. Της ιστορίας του, στα 106 χρόνια ιστορίας του. Μέχρι το επόμενο, το οποίο θα είναι το ίδιο κρίσιμο με το αυριανό. Mm-hmm. Έτσι είναι η κατάσταση όπως την περιγράφεται. Παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο οποίος και αυτός είναι σε καλύτερη μοίρα αγωνιστικά, βέβαια. Έχει 6 νίκες μέχρι τώρα, αλλά δεν έχει καβατζωθεί, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και για τον Ηρακλή είναι σημαντικό το παιχνίδι. Βέβαια, εντάξει, δεν χάνεται άμα χάσει, αλλά έχει τη σημασία του και για τον Ηρακλή. Μετά το παίζει εκτός έδρας στο Ρέθυμνο ο Ηρακλής. Ωραία, θα κερδίσει εκεί μέσα. Ναι. Έτσι ακριβώς ο Ηρακλής είναι όντως σε καλύτερη μοίρα από εμάς σε αυτή τη φάση. Εμείς παλεύουμε παιχνίδι, είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη βαθμολογική κατάσταση και πρέπει η ομάδα και ο κόσμος και οι προπονητές να είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι αυτό, ώστε να βγει ο Άρης νικητής και να πάρει μία ανάσα μέχρι το παιχνίδι με τη Λάρισα. Mm-hmm. Πώς πάνε τα εισιτήρια? Νομίζω ότι υπάρχει μια κινητικότητα στον κόσμο. Έχει αντιληφθεί ο κόσμος τη σημασία του αγώνα. Αλλά σίγουρα το γεμάτο γήπεδο θα δώσει και μια έξτρα όθηση. Δηλαδή, ας πούμε, στο κύπελο που έχασε ένα πόντα τον Ηρακλή, το γήπεδο είχε χιλιά άτομα. Αν έχει 5-5.500 αύριο, φαντάζομαι ότι θα είναι μεγαλύτερη δυναμική. Τα εισιτήρια πάνε πάρα πολύ καλά και είμαι σίγουρος ότι το γήπεδο αύριο θα είναι γεμάτο. Θα είναι ασφυκτικά γεμάτο και θα έχει τον παλμό που είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια μου, όπως με το Λαύριο και με το Περιστέρι. Mm-hmm. Πιστεύω δηλαδή ότι η ατμόσφαιρα θα είναι η γνωστή ατμόσφαιρα που ο κόσμος του Άρη πάντα μες στο Παλέντε Σπορ δημιουργεί και οθεί την ομάδα για να παίξει καλά και να πάρει το παιχνίδι. Mm-hmm. Όταν αναλάβατε πλέον στην ΚΑΕ Άρης, και στην ΚΑΕ Άρης μάλλον, γιατί έχετε το μεγάλο καράβι, τη μητέρα του συλλόγου, τον Ερασιτέχνη, είχατε σημειώσει ότι υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν και αρκετά προβλήματα. Έχω την αίσθηση, παρακολουθώντας εγώ το ρεπορτάζ, δεν είμαι μπασκετικός ρεπόρτερ, ο Κώστας το παρακολουθεί ίσως καλύτερα από μένα, αλλά έχω την αίσθηση ότι συνεχώς βρίσκεται και άλλα εμπόδια και άλλα προβλήματα. Είχα μία αίσθηση ότι αυτή τη βδομάδα ο Άρης θα πάει να λύσει τα 3 μπαν που είχε. Διαβάζω από τους συναδέλφους, τα 3 πάνε να γίνουν 6. Δεν είναι και τόσο αισιόδοξο αυτό το κομμάτι. Πρώτα να διευκρινίσουμε ότι ο ΑΣ Άρης ανέλαβε και βγήκε μπροστά, διότι εγκατέλειψε ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, ο κύριος Γουλιέλμος. Mm-hmm. Κάναμε διοικητικό συμβούλιο, θα μπορούσαμε ως Πόντι Πιλάτη να πούμε δεν ασχολούμαστε, βρείτε άκρη μόνοι σας. Εννοείται φυσικά ότι αυτό η μάνα του συλλόγου δεν θα μπορούσε να το κάνει και βγήκαμε μπροστά. Όντως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είναι μια λερνία ύδρα, κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνουν άλλα 10. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που είναι τα 6 μπαν που έχουν αυτή τη στιγμή, που χρειάστηκε 1,5 χρόνο για να λυθεί από τον μεγαλομέτωχο με τα χρήματα και εμείς να το λύσουμε σε 20 ημέρες. Διότι έχουμε μπλέξει τώρα σε αυτή την κατάσταση που είναι άσχημη. Πώς είναι άσχημη? Είναι ότι είναι διακανονισμοί οι οποίοι δεν τηρήθηκαν, είναι παλαιά χρέη τα οποία καθυστέρησαν και είναι στραβωμένοι όλοι οι πιστωτές. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο δύσκολο έναν ο οποίος του έχει υποσχεθεί ένα διαγωνισμό ότι θα τον τηρήσει, δεν τον τήρησες, να έρθει ένας άλλος τρίτος άνθρωπος να λύσει αυτό το πρόβλημα. Πιστεύουμε όμως με την προσπάθεια που κάνουμε να το λύσουμε από εβδομάδα και να
δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι και όχι στην επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Όντως το παιχνίδι αυτό είναι σημαντικό για τον Άρη. Από την άλλη, νομίζω ότι και ο προπονητής και όλοι βλέπουν ότι χρειάζεται και μία ενίσχυση η ομάδα. Τώρα θα πει κάποιος τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, με όλα αυτά τα προβλήματα να θες και να ενισχυθείς. Από Δευτέρα. Είναι ζήτημα. Κοίταξε, Χρήσανθε και Κώστα, γνωρίζετε πολύ καλά εσείς και ο κόσμος ότι οι ομάδες δημιουργούνται τα καλοκαίρια. Έτσι. Δεν δημιουργούνται στη μέση. Προγραμματίζονται τα πάντα το καλοκαίρι. Μέσα στη μέση χρονιάς λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις. Δυστυχώς το καλοκαίρι όλοι γνωρίζουμε τι έγινε στον Άρη. Το αφήνουμε αυτό. Θα το δούμε μετά στο τέλος του πρωταθλήματος το τι ακριβώς έγινε και ποιοι ευθύνονται. Αυτό που κοιτάζουμε τώρα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Το αυριανό παιχνίδι και θα δούμε από εβδομάδα τι θα κάνουμε. Τον Ηρακλή να κερδίσω και μετά θα δω τι θα κάνουμε. Άλλωστε, τον οποίο Κώστα σκέφτομαι απόλυτα και το γνωρίζεις. Εντάξει. Λογικό είναι, πρόεδρε. Άλλωστε, εγώ οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει και ο παίκτης, Χρήσανθε. Όπα. Σας δίνω και την είδηση. Στον πρόεδρο τη δίνεις. Στον πρόεδρο. Δεν υπάρχει το θέμα που έχουμε τις απαγορεύσεις. Όχι. Πρώτα θα λύσουμε τις απαγορεύσεις και μετά. Εντάξει. Ονόματα και τα λοιπά που διαβάζω. Κατάλαβα. Καλά, εντάξει. Άρα έχει κλείσει, πρόεδρε. Οι απαγορεύσεις. Εγώ έτσι κατάλαβα τώρα. Οι απαγορεύσεις είναι καθοδόν για να λυθούν. Κάνετε προσπάθεια. Αλήθεια, σε ποιο σημείο είμαστε είναι, εκεί. Μας λείπουν δύο συμφωνίες. Δύο. Άρα έχουμε δύο συμφωνίες οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες και στραβώνουν συνεχώς. Ποιοι είναι οι δύο αυτοί παίκτες, δεν μπορούμε να τους πούμε. Από τους έξι. Νομίζω ότι δεν είναι κακό να το πούμε. Σίγουρα είναι ο Τζέκινς ένας. Όχι, αυστηρός και... αυτός. Ναι. Αυτός που από τα 30 χιλιάρια γίνανε 200 τόσα. Ο κρύος αυτός, ο κρύος. Αυτό, θα μπορούσε ο Λάσκαρης τότε να δώσει 30 και αντί για τα 30 πήγαμε στα 200. 60 θα έπρεπε να δώσει και δεν έδωσε τίποτα. Α, ωραία. Ναι. Και πήγαμε στα 200. Τέλος πάντων και ο άλλος είναι ο Βασίλης ο Καβαδάς, αλλά νομίζω ότι με τον Βασίλη θα τα βρούμε. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λύσαμε ποιους. Ή λύνουμε τέλος πάντων στην πορεία, είμαστε να λύσουμε. Είναι σύμφωνοι κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι αυτό που προτείναμε. Είναι μια διαπραγμάτευση πάλι. Είναι σύμφωνοι όλοι οι υπόλοιποι. Μπάκνερ, Μάρμπλ, οι μάνατζερ τους, κάτι δικηγόροι, Βίβερ. Δεν θυμάμαι κιόλας. Χαμός. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί η άκρη και φαντάζομαι και τα χρήματα. Γιατί χρειάζεται εκτός από την άκρη και τα χρήματα. Ήδη έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα μέσα σε 20 ημέρες. Έχει πληρωθεί η ομάδα, τηρήθηκαν όλοι οι διακανονισμοί, πήραμε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και έχουμε μαζέψει ένα κεφάλαιο για τα μπαν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και αναμένουμε φυσικά και τις πωλήσεις των διαρκείας δευτέρου γύρου που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τα εισιτήρια πόρτας σε κάθε παιχνίδι. Θα ήθελα εδώ να καταλάβει ο κόσμος ότι η ΚΑΕ Άρης και ο Άρης γενικότερα δεν ζητάει ελεημοσύνη. Τα εισιτήρια του πουλάει. Τις εισιτήρια διαρκείας δευτέρου γύρου. Είναι δηλαδή αυτό. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε παρεξηγήσει τα πάντα. Οι ομάδες προσφέρουν ένα αθλητικό θέαμα το οποίο πρέπει να πληρώσεις για να πάει να το δεις. Mm-hmm. Όποιος θέλει να πάρει να δει το θέαμα αυτό, καλώς να το πάρει. Όποιος δεν θέλει, καλό θα είναι να μην δημιουργεί πρόβλημα σε αυτούς που πραγματικά θέλουν. Όποιος δεν θέλει, δεν τον ενδιαφέρει, να μην κάθεται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και να σχολιάζει. Σωστό. Όποιος θέλει να αφήνει να αγοράσει τα εισιτήρια. Άμα τα οποία τα πουλάμε είναι. Ναι. Εισιτήρια. Είναι το βασικό έσοδο που όλες οι αθλητικές εταιρείες έχουν. Εισιτήρια και χορηγίες. Ελάτε να δείτε την ομάδα. Ελάτε να δείτε την ομάδα. Αυτό λέει. Ναι, αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Σωστό. Ωραία, αύριο πείζουμε και φαντάζομαι θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Από εκεί πέρα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και αυτό το θέμα της επικαιρότητας. Ο Εραστέχνης έβγαλε μια ανακοίνωση σε σχέση με το θάνατο του Βούλγαρου οπαδού. Από ό,τι είδαμε, το παρακολουθείτε και νομικά το ζήτημα. Νομίζω έχει ορίσει και δικηγόρο ή παρακολουθεί κάποιος νομικός για την πλευρά του Εραστέχνη Άρη. Είναι ένα θέμα το οποίο πήρατε ξεκάθαρη θέση με ανακοίνωση πριν από 2-3 μέρες. Εμείς τοποθετηθήκαμε ξεκάθαρα αμέσως. Στείλαμε αμέσως δικηγόρο, νομικό σύμβουλο και στο νοσοκομείο για να υποστηρίξει τους ξένους ανθρώπους που ήρθαν στη χώρα μας να δουν ένα παιχνίδι
και φεύγουν με ένα νεκρό. Το παρακολουθούμε σίγουρα, έχουμε δώσει μια εντολή στον, σε νομικό δικό μας να ασχοληθεί, είναι και η ΠΑΕ Άρης μαζί σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε όσο γίνεται να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, με αυτές τις συμμορίες που κυκλοφορούν στους δρόμους και τρομοκρατούν τον κόσμο. Έχει πλέον η κατάσταση ξεφύγει. Επίσης θα ήθελα να θυμίσω ότι ως πρόσωπο, γιατί είχα τότε, δεν είχα κάποιο θεσμικό ρόλο, είχα τοποθετηθεί και για το θάνατο του οπαδού του ΠΑΟΚ που με παρόμοιο τρόπο είχε σκοτωθεί, του Νάσου ακριβώς. Ναι. Δηλαδή όποια ομάδα και να είναι, παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι ντροπή, ας πούμε, και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας, για τη δημοκρατία μας, για τη χώρα μας, για την πόλη μας, για όλο τον κόσμο. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Είναι ντροπή. Είναι έσχος. Έτσι όπως το λέτε, έτσι, είναι έτσι, και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει η βούληση από την πολιτεία για να σταματήσουν όλα αυτά. Στο μέτρο του δυνατού. Στο μέτρο του δυνατού. Θεωρώ ότι και η πολιτεία έχει ευθύνη, γι' αυτό και είπαμε ότι θα στείλουμε επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στο Δικαιοσύνης και στον Υπουργό Αθλητισμού για να το κοιτάξουν λίγο σοβαρά και να ασχοληθούν σοβαρά να το τελειώσουν το θέμα γιατί μπορούν. Και φυσικά πολύ μεγάλη ευθύνη έχει και η αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα τοποθετηθήκαμε ξεκάθαρα σε αυτό το κομμάτι, όπου σε ένα τέτοιο γεγονός με 20 άτομα έχουν γίνει μόνο 2 συλλήψεις. Οι υπόλοιποι 18 που είναι. Τι γίνανε. Έτσι. Πώς θα γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή να κυνηγείται ένας οπαδός επειδή κράτησε ένα πυρσό και να μην μπορούμε να συλλάβουμε 20 άτομα τα οποία πήγαν και χτύψαν στους ρολοστούς τουρίστες στην πόλη μας. Εντάξει. Τεράστια ευθύνη και πρέπει να το δει ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Μαυρόπουλος, ο οποίος είναι καινούριος και ίσως δεν ξέρει το τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πρέπει να το μάθει. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο για δύο πραγματάκια. Βλέπω τεράστια κινητοποίηση έχει ο Άρης με εγγραφή μελών. Έχετε κάνει μεταγραφή εκεί. Και νομίζω ότι ο φίλος μου ο Χρήστος έχει κάνει θαύματα. Και πολλά έσοδα για το σύλλογο, έτσι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τεράστια επιτυχία. Εντάξει, ήταν κάτι που ο ΑΣ το χρειαζόταν και καμία διοίκηση δεν πίστευε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Εμείς το πιστεύαμε από την αρχή, βρήκαμε τον πιο κατάλληλο άνθρωπο για αυτή τη δουλειά. Πάει πάρα πολύ καλά και είναι μια δουλειά η οποία θα είναι για χρόνια. Θα εργάζεται για χρόνια σε αυτό το κομμάτι ο Χρήστος και θεωρώ ότι είναι πολύ πετυχημένα κάνει αυτό που είναι να κάνει. Για να αντιληφθεί ο κόσμος. Και με άλλα πράγματα. Έτσι, για να αντιληφθεί ο κόσμος, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ από τα μέλη του συλλόγου. Δηλαδή, όχι κάτι, τις ανανεώσεις, τις συνδρομές του κτλ. Κάποιος ασχολήθηκε. Και μιλάμε για νέες εγγραφές και ανανεώσεις. Νέες εγγραφές και ανανεώσεις. Και είναι ένα έσοδο για τον ερασιτέχνη να μπορεί αξιοπρεπώς, νομίζω, αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια που λέγαμε, παιδιά, δεν έχουμε 2.000-3.500 να πληρώσουμε το αέριο. Τα χρήματα φαντάζομαι στην καθημερινότητα του συλλόγου πάνε και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Απλά μπήκε ο κατάλληλος, όπως το είπατε, μπήκε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, έχει τον τρόπο να πείθει. Μέχρι και εμένα έπεισε ο Χρήστος. Λοιπόν, με έγραφε, πάει, μου τα πήρε. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα. Όλοι κοντά στον Άρη, όλοι μέλη στον ΑΣ. Έτσι πρέπει. Ένα ΑΣ δυνατός, όπως πρέπει να είναι. Πείτε μας λίγο για την κάρτα φιλάθλου, νομίζω και εκεί είναι ένα σημαντικό έσοδο για την ομάδα, για το συλλόγο. Η κάρτα φιλάθλου, πάρα πολύ σημαντικό έσοδο, το κάνουν όλες οι μεγάλες ομάδες, πάει και αυτή πάρα πολύ καλά, καλό τους αριανούς να την προμηθευτούν, βοηθάνε τον ερασιτέχνη Άρη, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, δεν είναι ένα 10 ευρώ για όλο τον χρόνο, μιλάμε για ένα ευρώ, για 0,80 λεπτά το μήνα, αν το διαιρέσει κανείς, πάει πολύ καλά και πρέπει όλα να την έχουμε και του χρόνου φυσικά πάλι να τη συνεχίσουμε. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για τον ΑΣ. Από εκεί ο ΑΣ ζει και πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Ωραία. Πέρα ότι διαμαρτύρεται ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λέει όχι άλλα ΔΣ της Πέμπτης. Είναι γνωστός φίλος μας, κοινός, αντιλαμβάνεστε. ναι, αλλά κάποτε πρέπει να γίνουν. Τι θα κάνουμε τώρα. Έχω πολλά ζητήματα. Κάνουμε καθημερινά, βρισκόμαστε στην ΚΑΕ γιατί έχει τα θέματα της, πρέπει και στον ΑΣ. Έχουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο τις Δευτέρες. Τετάρτες θέλει να γίνει, να ξέρετε.
Τετάρτη, Τετάρτη. Μου είπε να ξεφωνήσω, αλλά δεν γίνεται λέω. Δεν ξεφωνίζω τον πρόεδρο. Μου στείλε τώρα μήνυμα, ξεφώνησε τον, βάζει τα συμβούλια τις Πέμπτες. Προεδρικοί είμαστε εμείς. Εμείς ανέκαθεν είμαστε με τους προέδρους. Λοιπόν. Με τους σωστούς προέδρους. Σωστό, σωστό. Ο Κούσης είναι με όλους τους προέδρους. Όχι με όλους. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι για τον μπάσκετ, τα είπαμε. Ένα σχόλιο θέλω και για το ποδόσφαιρο του Άρη. Που νομίζω ότι σιγά σιγά βρίσκει το δρόμο γίνεται. Του. Ναι, όντως. Φαίνεται ότι σιγά σιγά βρίσκει το δρόμο του. Γενικά γνωρίζετε πολύ καλά, εσείς που είστε έμπειροι δημοσιογράφοι στον χώρο του αθλητισμού, όταν φτιάχνετε μια ομάδα θέλει υπομονή να βρει τα πατήματά της, τη χημεία της και όλο αυτό που χρειάζεται μια επαγγελματική ομάδα για να βγει να παίξει είτε στο χορτάρι είτε στο παρκέ. Έγινε μια αλλαγή προπονητή και αυτό χρειαζόταν τον χρόνο του, οι παίκτες τον χρόνο τους να μπουν στο κλίμα, ειδικά οι καινούργοι που ήρθανε, και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και όλα αυτά, όλη η δουλειά που γίνεται και η υπομονή που κάνανε οι άνθρωποι του Άρη βγαίνει στο χορτάρι. Το θέμα που βλέπουμε είναι πολύ καλό και τα αποτελέσματα που παίρνει είναι κανονικά αποτελέσματα τα οποία βοηθάνε την ομάδα αυτή τη στιγμή. Πάμε πολύ καλά, νομίζω ότι θα πετύχουμε τους στόχους που η διοίκηση έχει βάλει, δηλαδή play-off και διεκδίκηση του κυπέλου. Εδώ ένας φίλος ρωτάει αν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το λέει προφανώς γιατί έχει τη ιδιότητα και στο Δήμο, θα πάρει θέση για τα γεγονότα με το Βούλγαρο κτλ. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Εγώ θα το θέσω το ζήτημα. Καλό ερώτημα. Θα το θέσω το ζήτημα και πιστεύω θα πρέπει να πάρουν όλη θέση. Εννοείται. Ναι, και για να διευκρινίσουμε, δεν θέλουμε από το Δήμο Θεσσαλονίκης να πάρει θέση επειδή τώρα είναι του Άρη ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς λέμε να πάρει θέση για την συνολική διάσταση του θέματος. Όποια και αν είναι αυτή, η συνολική διάσταση του θέματος, όποιοι και αν είναι οι εμπλεκόμενοι, είτε είναι ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, Ολυμπιακός, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει. Γιατί πέρα από αυτό, γιατί τις προηγούμενες 2-3-5 μήνες λέγαμε, παιδιά, κάθε βράδυ σκοτώνονται αυτοί, θα έχουμε νεκρούς. Και φτάσαμε και είχαμε νεκρό. Πρέπει να υπάρξει αντιμετώπιση. Συνολική αντιμετώπιση του θέματος και μιλάμε γενικά για την οπαδική βία. Δεν μιλάμε τώρα για μία ομάδα ή για δύο ομάδες. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, είτε είναι ο παδί της μίας ομάδας ή της άλλης, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει και πρέπει να το καταλάβουν τα νέα παιδιά ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα και ότι μιλάμε για ένα αθλητικό γεγονός, είναι ένα παιχνίδι. Βγαίνεις, το βλέπεις, κερδίζεις, χαίρεσαι, κάνεις στεναχωριέσαι, τελειώνει. Πας σπίτι σου και ζεις τη ζωή σου και με την οικογένειά σου και τα παιδιά σου. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Τίποτα απολύτως παραπάνω. Αυτό είναι. Ένα παιχνίδι. Μια διασκέδαση. Σου γεμίζει με ωραία συναισθήματα, χαράς, πότε στεναχώριας. Εντάξει, αυτό έτσι είναι. Ένα παιχνίδι. Κάντε μας και ένα σχόλιο γενικότερα. Έτσι είναι. Κάντε μας ένα σχόλιο γενικότερα και για τα τμήματα του ερασιτέχνη. Αν έχετε κάποια θέματα που πρέπει να προβλήσουμε, έχουμε αφήσει στην άκρη με όλα αυτά τα προβλήματα το θέμα του Αλεξανδρίου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του Αλεξανδρίου. Και ήδη τώρα, αν ο Άρης είχε τα χρήματα που είναι δεσμευμένα για το Αλεξάνδριο, θα ήταν πολύ καλύτερα νομίζω. Λοιπόν, πρώτα θέμα του ερασιτέχνη. Εντάξει, έχουν ξεκινήσει όλα τα τμήματα καλά, είναι μέσα στους στόχους τους. Το πρόβλημα της ΚΑΕ Άρης ξεκίνησε εδώ και καιρό με τους Εράνους και όλα αυτά, μας πήγε πίσω. Αλλά προχωράνε όλα κανονικά, έτσι όπως είχαν ξεκινήσει τα τμήματα. Ούτως ή άλλως εμείς όταν αναλάβαμε τα περισσότερα τμήματα είχαν μπει σε ρυθμό είτε αγωνιστικό είτε προετοιμασίας, είχαν ήδη φτιαχτεί. Απλά η ενασχόλησή μας με το μεγάλο πρόβλημα της ΚΑΕ Άρης μας πάει λίγο πίσω σε ορισμένα θέματα. Οπότε ο ΑΣ θεωρώ ότι δεν έχει προβλήματα. Προχωράει όσο μπορεί να προχωρήσει με τα γνωστά θέματα των χρεών των παλιών που έχει. Η άλλη ερώτηση ποια ήτανε? Σε σχέση με το Αλεξάνδριο. Το Αλεξάνδριο, ναι. Έχουμε κάνει πολλές φορές κουβέντα γι' αυτό με τη διοίκηση των ΕΑΚ και με τον Υπουργό. Έχουμε καταθέσει μία πρόταση προχθές
θεωρούμε ότι είναι καλή, έντιμη. Θα μεταφερθεί το αίτημα στο Υπουργείο, θα κατέβουμε στην Αθήνα να το δούμε με τον Υπουργό μαζί για να δούμε πώς θα βγάλουμε άκρη. Αυτό συνδέεται και με τα δεδομένα χρήματα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της ομάδας που είναι σταματημένα στον ΕΣΑ και θα το αντιμετωπίσουμε το Υπουργείο, θα βρούμε μία λύση και το ελληνικό δημόσιο να είναι εντάξει και ο Άρης να μπορέσει να λειτουργήσει. Ωραία. Κώστα, έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο? Όχι, καλύφθηκα πλήρως. Ωραία. Να χάσει κιόλας αύριο για να καλυφθούμε και εμείς απόλυτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ μπορεί να σου είπα ότι δεν τελειώνει η ζωή και όλα με μια ήττα στον αθλητισμό ή με μια νίκη. Προχωράμε. Γι' αυτό αύριο χάστε για να μην τελειώσουμε. Προχωράμε. Φυσικά και προχωράμε. Οι ομάδες δεν τελειώνουν, παιδιά, με ένα άσχημο αποτέλεσμα. Τα ξέρω εγώ καλά. 8 χρόνια ήμουν κάτω. Οπότε μην. Εμείς επειδή δεν θέλουμε να πάμε κάτω, ας θα κερδίσουμε αύριο. Λοιπόν. Εντάξει. Πρέπει εσύ ήσουν. Πάμε κι εμείς τώρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Δεν θα έπρεπε να είμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν θα έπρεπε. Παρά τα χρέη. Δεν θα έπρεπε. Τέλος πάντων. Έτσι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.